Κρήτη παντού, ελάτε να αλλάξουμε κλίμα, ελάτε πάμε να γνωρίσουμε κριτικούς οι οποίοι διαπρέπουν εκτός Κρήτης. Θα πάμε και εκτός Ελλάδος αυτή την φορά, θα πάμε στο Μόναχο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Αντωνάκη, ο οποίος μας περιμένει εκεί, μετά και την συνεννόηση την οποία έχουμε κάνει και έχει μιλήσει και με τον καλό συνεργάτη της εκπομπής, τον Γιώργο τον Παπαγιαννάκη. Καλησπέρα σας, κύριο Στέλιος Αντωνάκης, λοιπόν, πρόεδρος Κρητικού Συλλόγου Μονάχου και Περιχώρων. Καλησπέρα σας από Μόναχο, καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μας έχετε στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε και είναι χαρά μας, γιατί σε αυτή την ενότητα Κρήτη Παντού που έχουμε βάλει στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, προσπαθούμε να γνωρίσουμε συλλόγους, φορείς, άτομα, μεμονωμένα άτομα που ζουν, εργάζονται στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο και μας κάνουν περήφανους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κρατάτε το κρητικό στοιχείο ζωντανό. Και θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τον Κρητικό Σύλλογο. Πόσα χρόνια είναι σε δράση και ποια είναι τα πράγματα τα οποία κάνετε, ποιος είναι ο στόχος σας? Ο Κρητικός Σύλλογος Μονάχου ιδρύθηκε από τους πρώτους μετανάστες κρητικούς στο Μόναχο της Γερμανίας το 1965, τον Απρίλιο του 1965. Είναι ο αρχαιότερος ελληνικός σύλλογος στη Γερμανία και ο αρχαιότερος κρητικός σύλλογος εκτός Ελλάδος. Έχουμε πολυδιάστατη και πάρα πολύ μεγάλη δράση σε πολιτιστικό, σε αυτούς τους τομείς. Προσπαθούμε να κρατάμε την Κρήτη μας ψηλά, να κρατάμε τον πολιτισμό μας έξω ζωντανό, να τον γνωρίσει ο κόσμος. Και η σκοπή του Συλλόγου είναι αυτά ακριβώς, να διαδώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία είναι τεράστια, να πάμε, όπως σας είπα, την Κρήτη μας ακόμα πιο ψηλά στο εξωτερικό, να τη γνωρίσουν όσοι δεν την ξέρουν, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι που δεν την γνωρίζουν, και να γνωρίσουν το κρητικό φιλότιμο, την κρητική λεβεντιά, το κρητικό κέφι και την κρητική φιλοξενία. Αυτή είναι η σκοπή μας. Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και στην Γερμανία, φαντάζομαι αυτό το καταγράφετε εσείς πολύ καλύτερα, έχει μεγαλώσει ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών, των κρητικών, όχι μόνο κρητικών, αλλά μιας και αναφερόμαστε στους κρητικούς, οι οποίοι αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής. Το βλέπετε κι εσείς αυτό να καταγράφετε έτσι και από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί σας? Δυστυχώς το διαπιστώνουμε κι εμείς. Υπάρχει αύξηση τον τελευταίο καιρό, σημαντική αύξηση των ανθρώπων που μεταναστεύουν λόγω της κρίσης από το 2009 στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που ζητάνε μια καινούργια τύχη εδώ στη Γερμανία, στο Μόναχο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι η ζωή στο Μόναχο είναι πάρα πολύ ακριβή. Τα σπίτια, δηλαδή να βρεις μια στέγη, να μείνεις με την οικογένειά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευκολότερο είναι η δουλειά, αλλά τι να το κάνεις όταν δεν υπάρχει στέγη. Βλέπουμε, προσπαθούμε αυτούς τους ανθρώπους με τις δυνατότητες που έχουμε να τους προσφέρουμε καταρχάς μια στέγη στον Κρητικό Σύλλογο, να βρουν ομοεθνείς και να μπορέσουν να συνεχίσουν κάποια ενδιαφέροντα που είχαν στην Κρήτη. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όπως είπατε όμως, είναι αρκετοί αυτοί και κρητικοί. Κρητικοί βέβαια λιγότερο, αλλά αρκετοί Έλληνες οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει τον τελευταίο καιρό στη Γερμανία και ιδιαίτερα στο Μόναχο. Αναζητούν καλύτερη τύχη. Εσείς πόσα χρόνια βρίσκεστε στην Γερμανία, κύριε Αντωνάκη? Εγώ βρίσκομαι από το 1970. Τρία που με έφεραν οι γονείς μου, με μία μικρή παύση όταν κατέβηκα, μία μικρή διακοπή όταν κατέβηκα το 1986 για περίπου 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, όπου επισκέφτηκα μία σχολή και έκανα και τη θητεία μου, και από το 1990 πάλι και μετά βρίσκομαι και πάλι στο Μόναχο. Έχετε μεγαλώσει ουσιαστικά λοιπόν εκτός Κρήτης και την ίδια ώρα είσαστε πρόεδρος του Κρητικού Συλλόγου. Τι είναι εκείνο το οποίο σας έχει βοηθήσει και σας προσωπικά να κρατάτε τόσο ζωντανή την Κρήτη μέσα σας? Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια κατεβαίναμε με διακοπές στην Ελλάδα. Και στο σπίτι σε εμάς και από τον Κρητικό Σύλλογο στη συνέχεια εδώ στο Μόναχο μπορέσαμε να
συνεχίσουμε τις παραδόσεις μας, ώστε να μην χαθούν καταρχάς μέσα μας. Για παράδειγμα, ακόμα και τα παιδιά μας, τα οποία είναι δεύτερη γενιά και τρίτη γενιά, να καταλάβετε, έχουν πιο μεγάλη αυτή τη φλόγα μέσα τους από ό,τι εμείς πολλές φορές. Και αυτό είναι, πιστεύω, επίτευγμα των οικογενειών που τους μεταδίδουν τις παραδόσεις, τους μεταδίδουν την πολιτιστική κληρονομιά διαμέσου του χορού, διαμέσου του πολιτισμού μας. Και έτσι κατάφερα και εγώ να συγκρατήσω αυτό το σημαντικό στοιχείο, το κριτικό στοιχείο μέσα μου. Ναι, και νομίζω ότι έτσι μένει ζωντανό λοιπόν το κριτικό στοιχείο, όπως ακριβώς μας το περιγράφετε. Οι οικογένειες είναι αυτές οι οποίες παίζουν τον μεγάλο ρόλο. Αναζήτησα κάποιες πληροφορίες για τον σύλλογό σας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, και μπράβο σας. Και είδα μάλιστα, θα δούμε και κάποια πλάνα από την κοπή πίτας της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Είναι αυτά ακριβώς εδώ τα πλάνα που βλέπουμε. Πλήθος κόσμου, και φαντάζομαι δεν ήταν μόνο κριτική. Βέβαια. Να φανταστείτε ότι έχουμε καταφέρει, ο Κρητικός Σύλλογος καταρχάς αριθμεί περί τα 100-120 μέλη ενεργά και μη Κρήτες. Ναι. Εάν δείτε τα πλάνα θα διαπιστώσετε ότι είναι πάνω από 550 τα άτομα, οπότε καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι ήμασταν λιγότεροι κριτικοί από ότι οι φίλοι της Κρήτης, οι οποίοι επισκέφτηκαν αυτή την εκδήλωση. Και μας τιμάει ιδιαίτερα που συμπατριώτες μας από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και όχι μόνο, και πάρα πολλοί Γερμανοί, επισκέπτονται το σύλλογό μας και δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου, και έτσι με αυτόν τον τρόπο τους φέρνουμε εμείς πιο κοντά στην Κρήτη και γνωρίζουν το νησί μας, αυτό το υπέροχο νησί, μέσα από τις δραστηριότητες του συλλόγου. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν τα πλάνα, πάρα πολλοί κόσμος, ωραία εκδήλωση, για την οποία ευχαριστούμε όλους που μας στηρίζουν, και αυτοί είναι πάρα πολύ στο Μόναχο. Ξέρετε, για μας είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε τέτοιες εικόνες, είτε τις φωτογραφίες που είδαμε νωρίτερα, είτε τις εικόνες που βλέπουμε εκεί να χορεύετε κριτικά, να ζείτε έτσι τόσο έντονα αυτή την κριτική στιγμή. Φαντάζομαι για εσάς τους ίδιους που το βιώνετε, ετοιμάζετε κάτι τις αμέσως επόμενες ημέρες? Ναι, ο σύλλογός μας είναι... δεν έχει μόνο αυτή τη δράση που περιγράψαμε προλίγου, δηλαδή τις μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αλλά έχει και φιλανθρωπική δράση. Τα προηγούμενα χρόνια με την νεολαία μας συμμετέχουμε σε δράσεις άλλων συλλόγων μαζί με τους φίλους μας, το Σύλλογο Ποντίων και το Δορυφόρο στο Μόναχο, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Τον επόμενο καιρό καταφέραμε το προηγούμενο καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2018, να συναντηθούμε με τον κύριο Αρναουτάκη στην περιφέρεια Κρήτης και να μεταφέρουμε στην περιφέρεια ότι θα ήταν καλό να η περιφέρεια να έχει και ένα περίπτερο τουριστικής προβολής στην μεγαλύτερη έκθεση της Βαβαρίας που γίνεται το Φεβρουάριο. Βέβαια. Οπότε ο Κρητικός Σύλλογος θα συνδράμει στην περιφέρεια με όπως μας το ζητήσει η περιφέρεια. Θα βρισκόμαστε σε εκείνο το περίπτερο από 20 μέχρι 24 Φεβρουαρίου και θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε τουριστικά το νησί μας. Ακόμα τον Μάιο προγραμματίζουμε μαζί με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την προϊσταμένη του μουσείου, την κυρία Στέλλα Μανδαλάκη, μια πολιτιστική δράση στο Μόναχο, στην οποία θα παρουσιάσουμε θα παρουσιάσει η κυρία Μανδαλάκη ποια εκθέματα υπάρχουν μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, και θα επικεντρωθούμε στο ρητό Ταύρου, ώστε να γνωρίσουν και οι Γερμανοί φίλοι μας, γιατί θα υπάρχει και μεταφρασμένη στα γερμανικά, την πολιτιστική μεριά της Κρήτης. Μπράβο και σας. Ακόμα σχεδιάζουμε μαζί με άλλους κριτικούς συλλόγους αυτό το χρόνο στη Γερμανία φεστιβάλ κριτικών χωρών, όπου θα συμμετέχουν κριτικοί σύλλογοι Γερμανίας και Ελβετίας. Και τέλος, άλλες διάφορες δραστηριότητες με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, που έχουμε την τιμή ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών να είναι από το Μόναχο, δηλαδή να μένει στο Μόναχο ο κύριος Μανώλης Κουγιουμτζής, και μαζί με το Παγκόσμιο Συμβούλιο να κάνουμε και άλλες δράσεις, οι οποίες θα προάγουν και θα μεταφέρουν στους φίλους μας Γερμανούς, Έλληνες, Κρήτες, που δεν πιστεύω, είναι πολύ λίγοι που δεν μας ξέρουν, τον κριτικό μας πολιτισμό και την κουλτούρα μας.
Μπράβο σας. Μπράβο, γιατί είσαστε πολύ δραστήριοι και μας κάνετε υπερήφανους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την πολύ σημαντική, ξαναλέω, για μας ενότητα της εκπομπής Κρήτη Παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να κρατάμε την Κρήτη μας πολύ ψηλά. Έτσι. Και το κάνετε μια χαρά. Μπράβο σας.